Κύριε Παπακοσταντή, και δεν μπορώ να σας αφήσω να φύγετε χωρίς να σας ζητήσω ένα σχόλιο και γι' αυτό και μια τοποθέτηση. Δηλώνετε παρόν στην επόμενη μέρα για το Δήμο Μυλοποτάμου. Δηλώνετε την υποψηφιότητά σας. Εκτός ατζέντας είναι αυτό, αλλά δεν. Είναι εκτός ατζέντας, αλλά δεν μπορώ. Καταλαβαίνετε δημοσιογραφικά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Θα ήμουν λάθος. Τις προτεραιότητές σας λοιπόν για την υποψηφιότητα αυτή, τι έρχεστε και λέτε σήμερα στους πολίτες του Δήμου Μυλοποτάμου. Κοιτάξτε, ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι γνωστός στους πάντες. Θεωρώ ότι δυστυχώς δεν είναι γνωστός και για τους καλύτερους λόγους. Πρόκειται για ένα Δήμο ο οποίος είναι πολύ μεγάλος, μια περιφέρεια αρκετά μεγάλη, έχει πάρα πολύ έντονα δημογραφικά θετικά χαρακτηριστικά, είναι από τους λίγους Δήμους με σταθερό έως και αυξανόμενο πληθυσμό, έχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική δυναμική, έχει νέους ανθρώπους, έχει περιπτώσεις που έχεις να κάνεις με αγροτοκτηνοτροφία, με μεταποίηση, με τουρισμό, δηλαδή έχει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και έχει δημιουργικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου είναι σταθερές, μένουν δηλαδή λίγο σε μια εσωτερικευμένη διαδικασία. Έχουν ανάγκη λοιπόν αυτές οι δυνάμεις να εξωτερικευτούν, να δημιουργήσουν, να προχωρήσουν πιο δυνατά και να προχωρήσουν σε μια ουσιαστική ανάπτυξη που περιλαμβάνει και τα θέματα που είπαμε. Δηλαδή η ανάπτυξη δεν είναι μόνο να ρίχνω τσιμέντα εκεί που χρειάζεται ή εκεί που δεν χρειάζεται. Ανάπτυξη είναι να δούμε τελικά πώς τον κόσμο, γιατί τον άνθρωπο, τον τόπο τον κάνουν οι άνθρωποι. Πώς λοιπόν τους ανθρώπους του τόπου μας θα τους κάνουμε να είναι ευτυχισμένοι, να νιώθουν ότι απολαμβάνουν τη ζωή, να νιώθουν ασφαλείς οικονομικά, κοινωνικά και να μπορούν να προκόβουν χωρίς να έχουν την ανάγκη οποιασδήποτε διαμεσολάβηση και πελατειακών σχέσεων. Ο στόχος λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα στο Μυλοπόταμο, δεν έχω άγνοια κινδύνου, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, η οποία έχει σχηματιστεί γύρω από μένα και η δουλειά θα είναι ομαδική, δεν μπορεί να είναι μόνο ατομική. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ο στόχος λοιπόν είναι ακριβώς να βάλουμε όλους αυτούς τους άξονες σε μια σειρά και να δημιουργήσουμε μια νέα σελίδα, μια αν θέλετε ευρύτερη διαδικασία ανάπτυξης και πρόοδου. Γιατί εδώ στην Κρήτη, όταν λέμε ανάπτυξη, εννοούμε μόνο μια οικονομική μεγέθυνση. Mm-hmm. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η ανάπτυξη, σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Λοιπόν, σας δεσμεύω ότι, και δεσμεύομαι και εγώ ότι θα ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για να συζητήσουμε αμιγώς για αυτοδιοικητικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Το οφείλουμε και στον κόσμο αυτό, γιατί οι εκλογές είναι και σχετικά κοντά. Ο χρόνος είναι βέβαια κάτι σχετικό.